Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα 9 Ιουλίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Σε κατάσταση πανικού βρίσκεται η κυβέρνηση λόγω της δημοσκοπικής κατάρρευσης που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα, αλλά και εξαιτίας των οργισμένων αντιδράσεων των πολιτών κατά τη συμφωνία των Πρεσπών που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Ακόμη και οι υπουργοί της κυβέρνησης που μέχρι πρότινος έστρεφαν τα βέλη τους κατά του συγκυβερνήτη Πάνου Καμένου για την αλλοπρόσαλη στάση του στο Μακεδονικό, έρχονται σήμερα να αποδώσουν τα εύσημα στον Υπουργό Άμυνας επειδή δεν έριξε την κυβέρνηση όταν η Νέα Δημοκρατία κατέδωσε την πρόταση μορφής. Ήδη ωστόσο, ή κάνοντας στραβά μάτια στις απειλές Καμένου ότι θα ρίξει την κυβέρνηση και θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές όταν έρθει η Συμφωνία των Πρεσπών προσκύρωση στη Βουλή, ή απλά πιστεύουν ότι οι απειλές αυτές είναι πολιτικά πυροτεχνήματα του Υπουργού Άμυνας για να σωθεί το κόμμα του. Θα μείνουμε στις εξελίξεις. Θα καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Θεόφιλε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Αρνητικά βλέπουν οι Έλληνες την Συμφωνία των Πρεσπών, όσο και τη Συμφωνία για το Χρέος. Να το δούμε το θέμα βάσει και της δημοσκόπησης. Ναι, είναι μια μέτρηση που έχει γίνει από την εταιρεία Kappa Research, την οποία δημοσίευσε η εφημερίδα Έθνος, αλλά αυτό το οποίο παρουσιάζεται είναι πολύ φυσιολογικό και αναμενόμενο με δεδομένο ότι οι πολίτες έχουν σταθεί απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές αυτής της κυβέρνησης, το ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ. Έτσι λοιπόν, αρνητικά αξιολογούν οι περισσότεροι τη Συμφωνία των Πρεσπών για το ονοματολογικό, αλλά και εκείνη του Eurogroup για το χρέος, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Kappa Research, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσίευσε το Έθνος. Επιπλέον στην έρευνα που έγινε σε δείγμα 9.800 ατόμων. Είναι η μεγαλύτερη έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα. Η πλειονότητα πιστεύει ότι η συμφωνία με τα Σκόπια δεν πρέπει να επικυρωθεί από την Ελληνική Βουλή, ενώ εκφράζει απεσιοδοξία και για την πορεία της οικονομίας. Ας τα δούμε αναλυτικά. Μάλιστα. Η Συμφωνία των Πρεσπών. Πιο αναλυτικά, το 58% κρίνει αρνητικά τη Συμφωνία Αθήνα-Σκοπίων, ενώ το 30% έχει θετική άποψη. Παντός, το 58% πιστεύει ότι η συμφωνία θα συγκεντρώσει τουλάχιστον 151 ψήφους στη Βουλή. Το 31% εκτιμά ότι θα καταψηφιστεί, αν και το 56% πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να επικυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το 37% εκφράζει διαφορετική άποψη. Ακόμη, το 56% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι αν η Νέα Δημοκρατία γίνει κυβέρνηση θα διατηρήσει τη συμφωνία, ενώ το 23% πιστεύει ότι θα την επαναπραγματευτεί. Καταλαβαίνουμε εδώ λοιπόν ότι αυτό δεν υφίσταται με δεδομένο ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με τη στάση και τη συμπεριφορά που έχουν για τις δηλώσεις, λοιπόν, δεν θα κυρωθεί η συμφωνία. Το είπε ο κ. Μητσοτάκης. Άρα λοιπόν κακώς υπάρχει αυτή η εκτίμηση. Τώρα, οι ακραίες απόψεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ίδια έρευνα, Δημήτρη, το 18% εμφανίζεται να συμφωνεί με την άποψη που είχε εκφράσει ο Κώστας Μπαρμπαρούσης στη Βουλή. Δηλαδή να παρέμβει ο στρατός και να συλλάβει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Άμυνας. Το 72% διαφωνεί με αυτή την άποψη. Επίσης, το 45% συμφωνεί με την άποψη ότι όσοι είναι υπέρ της συμφωνίας για το ονοματολογικό είναι προδότες, ενώ το 48% διαφωνεί. Καταλαβαίνουμε. 45 είσαστε προδότες, 48 διαφωνούμε. Η συμφωνία τώρα του Eurogroup που αφορά την οικονομία. Στο πεδίο της οικονομίας, το 46% κρίνει αρνητικά τη συμφωνία του Eurogroup, ενώ το 32% την αξιολογεί θετικά. Μάλιστα. Πιο συγκεκριμένα, το 36% κρίνει αρνητικά τη συμφωνία για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια και το 47% την αξιολογεί αρνητικά για τη ρύθμιση του χρέους. Επιπλέον, το 42% εκτιμά ότι θα χειροτερέψει η πορεία της ελληνικής οικονομίας, ενώ το 30% εκτιμά ότι θα παραμείνει στάσιμη και το 25% ότι θα βελτιωθεί. Η διαφορά τώρα προκάλεσε την κρίση. Στην διαφορά κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης αποδίδει ένα μεγάλο ποσοστό, το 73% των ερωτηθέντων την κρίση και το 82% πιστεύει ότι δεν έχουν γίνει αρκετά για την αντιμετώπιση του φαινομένου ακόμη από το 2010. Τέλος, σε ό,τι αφορά το θέμα των πρόεδρων των εκλογών, το 48% δηλώνει υπέρ των πρόεδρων εκλογών. Συγκεκριμένα, 48% θέλει να γίνουν πρόωρες εκλογές, ενώ το 50% δεν επιθυμεί αυτή την εξέλιξη. Υπενθυμίζεται ότι στην ίδια δημοσκόπηση η Νέα Δημοκρατία έχει προβάδισμα 5,5 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου, συγκεντρώνοντας 23,3%. Τρίτο κόμμα είναι η Χρυσή Αυγή, 8,7%, και ακολουθούν Κίνημα Αλλαγής με 6,9%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 5,7%, η Ένωση Κεντρών 2,6% και ΑΝΕΛ 2%. Η Νέα Δημοκρατία βέβαια συγκεντρώνει, καταλαβαίνουμε όλοι, το υψηλότερο ποσοστό. Τώρα, να πάμε ότι να δούμε λίγο ότι για τις 7 Δεκεμβρίου του 2018 προσδιορίστηκε να συζητηθεί η εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης τη Συμφωνία των Πρεσπών στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αίτηση που υποβλήθηκε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων μαζί με τις Παμακεδονικές Ενώσεις. Πριν προχωρήσουμε να δούμε αναλυτικά πώς εξελίσσεται το χρονολόγιο των συλλαλητηρίων ανά την Ελλάδα και δει στο τόξο Μακεδονία και Θράκη, αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι οι ΑΝΕΛ καταραίουν στην κυριολεξία.
Ο τελευταίος στην Πιερία έκλεισε την πόρτα, παρέδωσε τα κλειδιά και έφυγε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η στην κατάσταση. Πιερία, στην Πιερία, στην Κοζάνη, στην Φράγκη, στην Καστοριά. Για το κόμμα των ΑΝΕΛ. Οι ΑΝΕΛ έχουν κλείσει το πολιτικό τους ταξίδι. Δεν ξέρω αν είναι πολύ σύντομο ή αν ήταν μεγάλη διάρκεια. Το σίγουρο είναι ότι έχει τελειώσει αυτός ο πολιτικός χώρος που ακούει στο όνομα Ανεξάρτητοι Έλληνες. Και όλα αυτά για τη διφορούμενη στάση που κράτησαν σε ό,τι έχει σχέση με το λεγόμενο μακεδονικό. Τα συλλαλητήρια, Δημήτρη, γίνονται σχεδόν καθημερινά, κάθε εβδομάδα. Συλλαλητήρια τα οποία έχουν προκαλέσει μεγάλο πονοκέφαλο στην κυβέρνηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι θεωρούν ότι όλα αυτά που ακούγονται περί μη συμμετοχής, περί μη δυναμισμού, κινούνται σε ένα έτσι πέπλο φαντασίας, το οποίο τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να δημιουργήσουν για να και αυτοί να νιώθουν από την πλευρά τους ότι υπάρχει και μια ικανοποίηση. Δεν είναι έτσι όμως. Τελευταίο παράδειγμα ήταν το συλλαλητήριο της Κοζάνης, που βγήκαν κάποιοι κονδυλοφόροι και εντός εισαγωγικών συνάδελφοι δημοσιογράφοι και κάναν λόγο ότι το συλλαλητήριο της Κοζάνης είχε 300 άτομα. Θα τους προτείνω να δουν τις φωτογραφίες, τα βίντεο τα οποία έχουν κυκλοφορήσει και έχουν μετακλείσει στο διαδίκτυο και όταν καταλάβουν το λάθος που έκαναν, αν θελήσουν να ομιλούν. Τι είναι αυτοί να πούν 300 άτομα τώρα, δηλαδή θα τα καταλάβουν εδώ πέρα. Μα όσο και να θες να το μειώσεις, η αστυνομία που πολλές φορές δίνει ένα αριθμό. 300 άτομα. 300 άτομα ήταν μόνο στην καφετέρια που ήταν δίπλα ακριβώς στο ξενοδοχείο. Αυτό. Δεν τρελαθούμε τώρα. 300 άτομα. Αν κοιτάξει ένας τα καταστήματα που είναι γύρω-γύρω από την πλατεία, θα διαπιστώσει εκείνο το βράδυ, εκείνη την ώρα, τα καταστήματα ξεπερνούσαν όσο αφορά τους θαμώνες πάνω από τους χίλιους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό και μόνο είναι μια απάντηση και δεν προχωρούμε παραπέρα σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να είναι καλοθελητές και θέλουν να είναι δουλική συμπεριφορά απέναντι στους κυβερνώντες. Τελεία, εδώ κλείνει. Τα συλλαλητήρια βέβαια έχουν τη δυναμική τους, έχουν τον αυθορμητισμό των πολιτών, στοχεύουν συγκεκριμένα ότι πρέπει να ακυρωθεί η συμφωνία των Πρεσπών με το έτσι θέλω στην κυριολεξία, γιατί έτσι πρέπει να ομιλούμε από εδώ και στο εξής. Υπάρχει μια ανθρωπογεωγραφία που συμμετέχουν στα συλλαλητήρια και είναι πολύ σημαντική. Ξεκινάει από τον πολύ μικρό, πηγαίνει στον μεγαλύτερο και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια τέτοια στρωμάτωση η οποία είναι πολύ σοβαρή και πολύ ουσιαστική γιατί καταδεικνύει και το μέλλον των συλλαλητηρίων στην Ελλάδα αλλά και τη δυναμική τους. Επίσης, το πολιτικό προσωπικό το οποίο αυτό που ανήκει στην πλευρά της κυβέρνησης κρύβεται στην κυριολεξία, έχει κρυφτεί, δεν τολμά να εκτεθεί γιατί τι θα πει μάλλον και πώς θα αντιμετωπίσει τους πολίτες που μπορεί σε πολλές περιπτώσεις δικαιολογημένα να είναι και εξαγριωμένοι. Αυτά όμως από μόνα τους έχουν δώσει και τις απαντήσεις. Τώρα, μέσα σε αυτή τη διαδικασία υπήρχε μια μηνυτήρια αναφορά, μια προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων σε συνεργασία με τις Παμακεδονικές Ενώσεις. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το περιβάλλον, απάντησε το Συμβούλιο της Επικρατείας και προσδιορίσε την αίτηση ακύρωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου που θα γίνει στις 7 Δεκεμβρίου του 2018. Αναμένουμε να έχουμε εξελίξει, είναι πολύ σύντομη αναφορά, δεν θα την πούμε. Ωραία. Έχουμε επίσης το ευχαριστήριο από το Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών, οι οποίοι είχαν αναλάβει από την πλευρά τους το βάρος της διοργάνωσης του συλλαλητηρίου της Κοζάνης. Να πούμε ότι οι σύλλογοι οι οποίοι στηρίξαν σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας το συλλαλητήριο της Κοζάνης αριθμούσαν πάνω από 170. Βέβαια, σε μία αναφορά στο δελτίο τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα γίνεται ο λόγος ότι μας έθλιψε η μετάδοση της είδησης του οργανωμένου συλλαλητηρίου με την εκτίμηση της συμμετοχής σε αυτό μόλις μερικών εκατοντάδων προσώπων. Η εκτίμηση των οργανωτών είναι ότι συμμετείχαν περίπου 7.000 άτομα. Αν όχι 7, το σίγουρο είναι μεταξύ 5 και 6. Αυτό είναι σίγουρο. Ωραία, πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε πώς σχολιάζει ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης, ο Κώστας Πασαλίδης, τα γιουχαίσματα που ακούστηκαν για τον Περιφερειάρχη και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο πρόσφατο συλλαλητήριο της Κοζάνης και τι έχει να πει στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Σέβομαι την κάθε διαφορετική άποψη και βεβαίως ο λαός έχει και το δικαίωμα να εκφράζει αυτό που πιστεύει όπως αυτός νομίζει. Τώρα, στη λογική των καλύτερα από τα γιοχαρίσματα και από τις δέκες είναι ο διάλογος και η συζήτηση. Νομίζω πιο πολύ θα βοηθούσε και τους βουλευτές αν θες και τον κόσμο και τη χώρα όχι η ανταλλαγή απόψεων, ο διάλογος νομίζω θα βοηθούσε όλους μας καλύτερα ώστε να βγάλουμε τα κατάλληλα συμπεράσματα. Καταρχήν σέβομαι την διαφορετική άποψη και τη διαφωνία πάνω σε οποιοδήποτε θέμα. Αλλά δεν έχω να πω τίποτα άλλο στους συμπολίτες μου οι οποίοι έχουν μια διαφορετική άποψη και την εκφράζουν όπως αυτοί πιστεύουν και την εκφράζουν έτσι όπως νομίζουν ότι είναι σωστό. Όσον αφορά όμως το θέμα της συμφωνίας, έχω να πω ότι η περιοχή που ζούμε, τα Βαλκάνια, είναι μια περιοχή η οποία έχει βασανιστεί χρόνια ολόκληρα από πολέμους, από καταστροφές, από μίση.
Νομίζουμε ότι το μέλλον δεν μπορούμε να πάμε με αυτό το αφήγημα. Πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες στην περιοχή μας κεντρικής Ευρώπης με συνεργασίες, με κοινές παραγωγικές δράσεις, με καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών. Θέλουμε η Βόρειο Ελλάδα και η Μακεδονία να μην τελειώνει η χώρα, άρα η Ελλάδα μας, αλλά να είναι η αρχή της ενδοχώρας των Βαλκανίων. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη να γίνει ένα οικονομικό, παραγωγικό και πολιτιστικό μοντέλο, κέντρο, το οποίο θα διακινούνται τα πάντα σε όλη την Ευρώπη. Νομίζω ότι είμαστε η ηγέτιδα δύναμη της περιοχής. Η Ελλάδα από τη συμφωνία αυτή έχει κέρδη, μόνο κέρδη, μόνο ωφελούμαστε, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι τον πατριωτισμό το δείχνει ο καθένας με αυτό που κάνει το καλύτερο για τη χώρα του και για το λαό του. Και νομίζω ότι αν θα καθίσουμε χωρίς κραυγές, χωρίς φωνές, χωρίς αλλαγμούς και κάνουμε μία συζήτηση απάνω στην πραγματική συμφωνία την οποία έγινε και τι επιτεύχθη, νομίζω ότι ο κόσμος θα καταλάβει ότι αυτό είναι για συμφέρον της χώρας, των λαών της περιοχής, για ειρήνη, για συνεργασία και για ανάπτυξη. Δεν δίνουμε τίποτα, δεν εκχωρούμε τίποτα, ίσα ίσα αποκαθιστούμε την ιστορική αλήθεια. Για πρώτη φορά οι γείτονές μας αποδέχτηκαν τον όρο Βόρειο Μακεδονία, τη σύνθετη ονομασία. Ήδη 140 κράτη, 145 κράτη τους αποκαλούσαν Μακεδονία. Εμείς αυτό το αλλάξαμε, μιλάμε για μια άλλη ονομασία, μιλάμε για Βόρειο Μακεδονία με γεωγραφικό προσδιορισμό, μιλάμε ότι για πρώτη φορά αλλάξαν το σύνταγμά τους και για πρώτη φορά αποδέχτηκαν ότι δεν έχουν καμία σχέση με την αρχαία και δεν τους συνδέει τίποτα με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, με το Μεγαλέξανδρο, με την αρχαία Μακεδονία. Άρα μιλάμε ότι είναι μια νίκη της δημοκρατίας, μια νίκη της διπλωματίας, μια νίκη της Ελλάδος, το οποίο θα ωφελήσει την συνεργασία, την ειρήνη στην περιοχή. Τώρα φεύγουμε από το Σκοπιανό να πάμε στην αυτοδιοίκηση τώρα που έχουμε διάφορες εξελίξεις. Σήμερα υπήρχε και έντονη αντιπαράθεση Πατούλη-Σκουρλέτη στη Βουλή για τον Κλισθένη, αλλά έχουμε και αυτοδιοίκηση, άρωμα αυτοδιοικητικό στη Δυτική Μακεδονία. Τα δούμε αναλυτικά, Θεόφιλε. Δημήτρη, η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές τόσο σε επίπεδο κοινοβουλευτικό όσο και σε επίπεδο αυτοδιοικητικό έχει ξεκινήσει ήδη. Αυτοδιοίκηση έχουμε αρκετό χρόνο. Δεν έχει σημασία. Περνώντας ο Αύγουστος μήνας και παίρνοντας για τα καλά στο φθινόπωρο, τότε θα υπάρχει μια έντονη κινητικότητα, θα υπάρχουν διεργασίες, τα επιτελεία των υποψηφίων θα αρχίζουν να παίρνουν σάρκα και οστά που λέμε στην κυριολεξία, θα πρέπει να οικοδομούνται και να δομούνται οι ομάδες. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι θα υπάρχει μια ένταση, μια πολιτική ένταση για να μπορέσει βέβαια να καταλήξει με την ημέρα των εκλογών. Τώρα, να έρθουμε στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκηση, τη περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Εδώ έχουμε το εξής. Το σίγουρο είναι ότι σύμφωνα με τη μεθοδολογία που έχει υιοθετήσει ο Θοδωρής ο Καρυπίδης, ο Περιφερειακής Δυτικής Μακεδονίας, αλλαγές θα γίνουν το Σεπτέμβριο μήνα. Και αν δεχτούμε αυτό. Στου αντιπεριφερειακού, στου σωματικού. Ναι. Αν δεχτούμε αυτό που έγινε την περασμένη φορά, θα αλλάξουν και οι 6 για πολλού. Για εμά, εκτιμώ ότι θα αλλάξουν οι 4 βαριά ή 5. Πώ είναι διαμορφωμένο όμω το σκηνικό και ποια είναι η εικόνα, ποιο είναι η εικόνα, ποια είναι το κάδρο. Το κάδρο λέει το εξή. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον Λία τον Κάτανα, αντιπεριφερειάρχη οικονομικών, τον Ρούση τον Αλεξανδρή, υπεύθυνο σε θέματα υγεία, επίση αντιπεριφερειάρχη, τον Δημήτρη Καρακασίδη, αντιπεριφερειάρχη υπεύθυνο σε θέματα αγροτική ανάπτυξη, τον Αντώνη Δασκαλόπουλο, υπεύθυνο σε θέματα πολιτισμού, τον Παναγιώτη τον Κώτα, υπεύθυνο σε θέματα τουρισμού και τον Κώστα τον Βιέρο, υπεύθυνο σε θέματα ενέργεια. Από αυτού θα έχουμε αλλαγέ. Σε ό,τι αφορά τον Δημήτρη τον Καρακασίδη, τον Αντώνη τον Δασκαλόπουλο, τον Παναγιώτη τον Κώτα και τον Κώστα τον Βιέρο και ίσω λέω τον Ρούση τον Αλεξανδρή. Ποια πρόσωπα τώρα θα έρθουν να καλύψουν τα κενά, αυτά τα 5 κενά, 4 με 5 κενά. Το πρώτο πρόσωπο το οποίο φέρεται να αναλαμβάνει καθήκοντα αντιπεριφερειάρχη είναι ο Κυριάκος Ιωαννίδης. Ακολουθεί ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος, τη σκητάλη παίρνει ο Γιώργος ο Χριστοφορίδης και θα κλείσει το ΠΑΖ με τον Παναγιώτη τον Στεριούλη. Αυτοί είναι οι 4 από την Κοζάνη. Άρα οι 2 που μένουν μέχρι στιγμής. Ναι, υπάρχει και ένα ενδεχόμενο. 4 θα βάλει από Κοζάνη και άλλοι 2. 5 θα βάλει από Κοζάνη, δεν θα βάλει από κανέναν άλλο νομό. Έτσι όπως έχουμε τα πράγματα και θα τα πούμε αναλυτικά. Ναι, γιατί πέτα από την Κοζάνη. Παράδειγμα, δηλαδή, τώρα υπάρχει ένα ενδεχόμενο. Ναι. Να χρηστεί για την Περιφερειάρχη ο πρώην πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Γιώργος Κοτσίδης. Αυτός θα καλύψει τη θέση του Ρούση του Αλεξανδρού. Αλεξανδρή, εκτιμώ ότι δεν πρόκειται να αλλάξει σε καμία περίπτωση ο πολύ
καλός του και προσωπικός του φίλος, ο Ηλίας ο Κάτανας, ο οποίος αυτή τη στιγμή κρατά τη θέση του αντιπεριφερειάρχη υπεύθυνου σε θέματα οικονομίας. Ναι, ο κ. Κάτανας είναι αλήθεια, ακούγεται ότι δεν θα αλλάξει. Στενός συνεργάτης του κ. Καρυπίδη, προσωπικός του φίλος. Ήταν και στη συμφωνία των Πρεσπών μαζί με τον κύριο Καρυπίδη, ο κύριο Κάτανα και ο κύριο Αλεξάνδρη. Ήταν οι δύο στενοί συνεργάτε και η κυρία Καρυπίδη που ήταν μαζί. Μα όπου θα δει, όπου και αν βρεθεί, θα δει ότι ο Θοδωρή ο Καρυπίδη συνοδεύεται από τον Ηλία τον Κάτανα και τον Σταύρο τον Γιαννακίδη. Μάλιστα. Να μην αποκλίνουμε το ενδεχόμενο να δούμε και την περιφερειάρχη τον Σταύρο τον Γιαννακίδη. Τώρα, γιατί το λέμε αυτό. Γιατί σε επίπεδο Φλωρινά, αυτό που γνωρίζουμε ότι μια θέση μένει καινή, αυτή με τον Γιώργο τον Αντωνιά θελήσει να αναλάβει αυτό. Θέση ευθύνης από το πόστο του αντιπεριφερειάρχη. Στην Καστοριά δεν έχουμε κανένα. Έχουμε. Μέχρι σήμερα ο Γιώργος Αντωνιάδης δεν δήλωσε κάτι τέτοιο. Δεν τον ενδιαφέρει, άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε δεν θα αναλάβει θέση ευθύνης. Επίσης, τώρα στην Καστοριά έχουμε τον Μάνο Σταγρεβενά. Πάμε στα Γρεβενά πρώτα. Στα Γρεβενά υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Όλοι έχουν χρηστεί αντιπεριφερειάρχες, ξεκινώντας από εγώ στον Καναβό, πηγαίνοντας στον Θόδωρο τον Θεοδόρου, πηγαίνοντας μετά στον Αντώνη τον Δασκαλόπουλο. Θα υπήρχε θέση καινή αν παρέμεινε στο συνδυασμό του ανατροπή δημιουργία του Θοδωρή Καρυπίδη ο Γρηγόρης Ιωγιανόπουλος. Ο Γρηγόρης Ιωγιανόπουλος όμως διαφώνησε κάθετα και δήλωσε ανεξάρτητος εδώ και πάρα πολύ καιρό. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι από τα Γρεβενά δεν θα υπάρχει κανένας αντιπεριφερειάρχης. Αυτό θα συμβεί και στα Ιφλόρινα όπως είπαμε και στην Καστοριά. Και στην Καστοριά φέρεται το όνομα του Βάσου του Πασκάλη να παίζει σε μια τέτοια κατεύθυνση. Εκτιμώ ότι σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτω αυτή τη στιγμή, ο Βάσος ο Πασκάλης να αναλάβει θέση ευθύνης και με δεδομένο το ότι δηλώνει και χωλωμένος. Τι σημαίνει αυτό? Αυτή δεν θα είναι σε καμία περίπτωση που δεν θα πάρουν θέση ευθύνης υποψήφιοι εκ νέου με το συνδυασμό ανατροπή δημιουργία. Γι' αυτό λοιπόν ο Θοδωρής ο Καρυπίδης θα προσπαθήσει να βάλει και αυτό το δίλημα ότι όσοι θα χρηστούν αντιπεριφερειάρχες θα πρέπει να είναι εκ νέου υποψήφιοι μαζί μου στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Άρα αυτοί που θα μείνουν όλοι και από την Κοζάνη. Αλλά βλέπουμε ότι θα είναι όλοι από την Κοζάνη και από την Ελμαίδα. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ίσως και κάποιες παραμονές του κυρίου Καρυπίδη, όπως ο κύριος Κάτανας ή ο κύριος Αλεξάνδρης, να προκαλέσουν και δυσφορία στο συνδυασμό. Γιατί για κάποια άλλη άλλαξη. Ωραία, να πούμε ακόμη ότι παρελθόν για το συνδυασμό του Θοδωρή Καρυπίδη αποτελούν ο Νεοκλής ο Θεοδουλής, ο οποίος παραιτήθηκε, ήταν ο πρώτος που άνοιξε αυτόν τον χώρο. Ναι. Ακολούθησε η Ελισάβετη Παναγιωτίδου μαζί με τον Σταύρο τον Καμπουρίδη και τη σκυδάλη πήρε ο Γρηγόρης ο Γιαννόπουλος. Αυτοί αποτελούν παρελθόν για το συνδυασμό του Θοδωρή Καρυπίδη για ανατροπή δημιουργία. Τα πρόσωπα τώρα που επίσης δεν θα είναι υποψήφια εκ νέου μαζί με τον Θοδωρή Καρυπίδη είναι ο Παύλος ο Τσότσος, ο Σταύρος ο Γιαννακίδης θα είναι, η Μαρία Καρυπίδου θα είναι και ίσως, αν δεν γίνει αντιπεριφερειάρχης, ο Γιώργος ο Κοτσίδης. Ο Παύλος ο Τσότος είναι γνωστό ότι έχει επιλέξει τη συνεργασία με τον πολύ καλό του και προσωπικό του φίλο, τον Παναγιώτη τον Πλακετά, ο οποίος Παναγιώτης Πλακετάς θα κατέλθει υποψήφιο στο Δήμο Εορδές και σε καμία περίπτωση δεν θα συνεχίσει να πορεύεται μαζί με τον Θοδωρή τον Καρυπίδη. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό που έχουμε να πούμε αναλυτικά. Έτσι είναι. Ακούγεται. Μέχρι στιγμής ο κύριος Πλακετάς δεν έχει ανοίξει. Επίσης, μαζί με τον Θοδωρή τον Καρυπίδη δεν θα είναι ο νυν πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Φώτης ο Κεχαγιάς. Ο Φώτης ο Κεχαγιάς πιέζεται σφόδρα από τον πολιτικό του χώρο, τη Νέα Δημοκρατία, ήδη να αρχίσει να σιγά σιγά να κρατάει αποστάσεις. Ακόμη ο Δημήτρης ο Καρακασίδης, ο οποίος δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος με το συνδυασμό του Θοδωρή Καρυπίδη, απέναντίας θα στελεχώσει άλλο ψηφοδέλτιο, άλλο συνδυασμό, ο οποίος θα υποστηριχθεί η κύρια από το κίνημα αλλαγής. Δηλαδή, το γνώστο σε όλους. Κύριε που ανέβασε τον κύριο Κεχαγιά, ο κύριος Κεχαγιάς, πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι θέλει να είναι υποψήφιος περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό φαντάζομαι πολύ χλωμό έως και πολύ αδύσκολο. Να πούμε ακόμα ότι άγνωστο σχή παραμένει με ερωτηματικό το τι θα πράξει ο Παναγιώτης ο Στεριούλης. Προσωπικά δεν έχω εικόνα για το πώς κινείται πολιτικά, αλλά όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια δεν είδα να υπάρχει και μια κινητικότητα από την πλευρά του και μια διάθεση με πολιτικά χαρακτηριστικά. Ωραία. Έτσι διαμορφώνεται. Θα δούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Να αλλάξουμε κλίμα, να δούμε τάχη τις άλλες ειδήσεις. Ο δρόμος Ρημνίου Τριγωνικού, το πρόβλημα και η αδιαφορία παραμένουν για πολλά χρόνια όσο και μέχρι πότε. Υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις εκεί. Υπάρχει ένα δημοσίευμα τώρα από το μικρόβαλτο.gr. Ναι, ένα που λέει ότι το πρόβλημα υφίσταται, δεν έχει επιληθεί. Υπάρχει μια διαφορία. Το πρόβλημα της διάφορης κατακρύμνησης του πλαϊνού τμήματος του οδοστρώματος σε δύο σημεία, στο τρίτο χιλιόμετρο του δρόμου Ρημνίου Τριγωνικού και προς τα Καμούνια. Το είχαμε επισημάνει εδώ και τουλάχιστον 5 χρόνια, τονίζεται στο ρεπορτάζ της ηλεκτρονικής εφημερίδας μικρόβαλτο.gr. Στα τέλη Οκτωβρίου του 2016 έγινε επαρκή σήμανση στο σημείο αυτού του δρόμου με την τοποθέτηση πινακίδων και κόνων οδοσήμανσης που βέβαια είχαν επιφέρει την συνδιάνωση του δρόμου.
Υποθέταμε προσωρινά μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος του οδοστρώματος. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει γίνει τίποτε στην κατεύθυνση αυτή. Αντί αυτού, έχουμε σημερινή εικόνα πλήρους εγκατάλειψης ως προς τη σήμανση, με τους περισσότερους κόνους να μην υπάρχουν στη θέση τους. Υπάρχουν 4 από τους 13 που είχαν τοποθετηθεί και αυτοί είναι σε κακή κατάσταση και στην ουσία σε αγρισία, αφού το αντανακλαστικό επίστρωμα έχει καταστραφεί και η πινακίδα της ανόδου είναι στραβατσαρισμένη. Ασφαλώς και το πρώτο ζητούμενο στην παρούσα φάση, τονίζεται στο ρεπορτάζ, είναι η αποκατάσταση της σήμανσης στο τμήμα αυτού, αλλά και το βασικό παραμένει η αποκατάσταση του οδοστρώματος. Αυτό από την ηλεκτρονική εφημερίδα μικρόβαρο.gr. Τώρα, να πάμε στον τουρισμό. Βλέπουμε ότι υπάρχουν έτσι κάποιες αντιδράσεις όσον αφορά το ότι θα έρθουν πρόσφυγες στα ξενοδοχεία των Γρήγορων. Υπήρχε μια παρέμβαση του πρόεδρου των ξενοδόχων Κοζάνη, του Ιάκου Βδοπετελίδη, αλλά σήμερα έρχονται και με δική του παρέμβαση και οι ξενοδόχοι του Ορεινού Όγκου των Γρήγορων. Να τα δούμε επιγραμματικά κι αυτά. Υπήρχε μια παρέμβαση από την πλευρά του Ιάκου Βδοπετελίδη, ο οποίος ασκεί σκληρή κριτική προσωπικά στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον Θοδωρή Καρυπίδη, για τις πολιτικές που ακολουθεί όλο αυτό το διάστημα. Λέει, δεν είναι υπόθεση μόνο των ξενοδόχων, είναι και υπόθεση πολλών πραγμάτων ο τουρισμός στη Δυτική Μακεδονία, και εδώ υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Τονίζεται στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την πλευρά του Ιάκου Παντελίδη, ο οποίος πραγματικά είναι πολύ σκληρός. Αφήνει και 3 ερωτήματα στο τέλος, να τα δούμε τα 3 ερωτήματα στο τέλος, γιατί αυτό περιμένουμε απαντήσεις σε αυτά τα 3 ερωτήματα που θέτει ο κύριος Παντελίδης. Τα ερωτήματα που θέτει, βέβαια την ανάλυση που κάνει ο κύριος Παντελίδης. Ναι, είναι, γιατί είναι μεγάλη. Λέει, γιατί υπάρχει άραγε η εταιρεία τουρισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τι προσφέρει μετά από όλα αυτά που γίνονται, διαρωτάται. Το δεύτερο, τι γνώμη έχει ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών ο κύριος Σιμαντράκος, ενημερώθηκε, άραγε. Και το τρίτο, τι γνώμη έχει η κοινωνία των Γρεβενών και οι τοπικοί άρχαντες. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι όλα αυτά έγιναν χωρίς να γνωρίζουν ούτε η Περιφερειακή Σύμβουλη, φαίνεται εξάλλου από την ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα στην προσωπική του σελίδα στο Facebook ο Γρηγόρης Γιαννόπουλος, αλλά και αυτό που δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, ο Βαγγέλης Σιμαντράκος, ότι εγώ δεν το γνώριζα τίποτε. Έρχεται βέβαια σήμερα, νωρίς το μεσημέρι, με μία απάντηση. Η Ένωση Ξενοδόχων. Και θα φιλοξενήσουμε κάποιον εκπρόσωπο των ξενοδόχων του Ορεινού Όγκου Γρεβενών για να μας εξηγήσουν κιόλας όλα αυτά που θέτουν. Οι οποίοι κάνουν λόγο ότι οι επιχειρήσεις είναι δικές μας, κτισμένες με πολύ αγώνα, κόπο, όνειρα, και σήμερα επιδιώκουμε να τις κρατήσουμε ανοιχτές. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα πολιτικάντη να χτίσει καριέρα πάνω στις δικές μας περιουσίες και τις αγωνίες. Καλά, τώρα αυτό είναι παρατραβηγμένο. Ποιος θα τολμήσει. Τώρα αυτές οι απαντήσεις δεν θα πρέπει να τις δώσουν καθόλου. Δεν χρειαζόταν καθόλου. Δηλαδή, να χτίσει καριέρα πάνω στις δικές τους αγωνίες είναι δυνατόν. Mm. Όλοι στεκόμαστε πολύ θετικά δίπλα στην αγωνία των ξενοδόχων. Λεφτά επενδύσαν οι άνθρωποι, αλλά θα πρέπει και οι ίδιοι να καταλαβαίνουν ότι όταν θέλεις να οικοδομήσεις μια τουριστική ταυτότητα σε έναν τόπο, στα Γρεβενά, στη Δυτική Μακεδονία, θα πρέπει πρώτα και κύρια να είσαι πολύ σοβαρός. Θα πρέπει να γνωρίζεις τι εστί πολιτική, πώς πρέπει να κάνεις την πολιτική και πάνω σε αυτή να οικοδομήσεις πολλά πράγματα. Και όχι να άγεσαι και να φέρεσαι σε πολιτικά γραφεία βουλευτών διαφόρων πολιτικών κομμάτων όταν αυτή είναι η κυβέρνηση ή δεν είναι, και θέλεις να κάνεις προσωρινά το εγώ σου. Αυτά α τελειώσουμε. Θα φιλοξενήσουμε κάποιον να μα εξηγήσουν και όλα αυτά που κάποτε να σοβαρευτούμε. Δεν είμαστε ενάντια στο να φιλοξενηθούν πρόσφυγες και μετανάστες στον τόπο μας σε καμία περίπτωση, γιατί ο ανθρωπισμός και μαθήματα ανθρωπισμού εμείς από την Κοζάνη, από τη Δυτική Μακεδονία, έδωσαμε στην Ελλάδα με το πρώτο κύμα προσφύγων που είχαμε πριν από 1,5 χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν κάποιοι να είναι πολύ προσεκτικοί. Δεν γκρεμίζεις ό,τι έχεις στήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Απλά το ισχυροποιείς και το κάνεις πιο όμορφο και αισθητικά. Ο τουρισμός δεν είναι ούτε κρεβάτια, ούτε είναι πασαρέλες, ούτε μπαχαλάκιδες και διαπραγματά. Ο τουρισμός είναι μια άλλη αισθητική, μια άλλη πολιτική. Αυτά είναι. Πάμε να κλείσουμε. Στον χώρο της ΔΕΗ, όπου έχουμε και εδώ έντονη κινητικότητα, αλλά ο πύχης του τμήματος είναι πολύ χαμηλός για τους λιγνίτες, και μπαλαντέρ από ό,τι φαίνονται είναι οι τσέχικες εταιρείες. Αυτό θα δούμε το επόμενο διάστημα, Δημήτρη, και να κλείσουμε με μια είδηση από το αστυνομικό μας δελτίο. Συγκεκριμένου, η αστυνομία αναζητεί πληροφορίες για την παράσυρση του 20χρονου αλλοδαπού από άγνωστο όχημα που προκάλεσε και το θάνατό του στο 23ο χιλιόμετρο. 20χρονος ήταν τελικά. 20χρονος, στο 23ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Κοζάνης Χρωμίου. Την 5 Εβδόμου 2018 το βράδυ, στο 23ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Κοζάνης Χρωμίου, άγνωστο όχημα παρέσυρε 20χρονο αλλοδαπό, τραυματίζοντάς τον ανάσημα, ενώ στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο. Παρακαλείται, τονίζεται στην ανακοίνωση που έδωσε η ελληνική αστυνομία, όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για τις συνθήκες του όσου άνω ατυχήματος, να επικοινωνήσει με το τμήμα τροχείας Κοζάνης στα τηλέφωνα 24610 54440, 24610
54-441-442-442 ή με το τμήμα ασφάλειας Κοζάνης στο τηλέφωνο 24610-54430 ή στο επιχειρησιακό κέντρο το 100. Καταλαβαίνω λοιπόν, αν κάποιος γνωρίζει κάτι, μη διστάσει να επικοινωνήσει αμέσως στα συγκεκριμένα τηλέφωνα. Μάστε ωραία, Θόφιλε, σε ευχαριστούμε. Καλή σου συνέχεια. Τώρα ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης, Κώστας Πασαλίδης, σε δηλώσεις του λέει τι έχει αλλάξει στη Δυτική Μακεδονία ακριβώς ένα χρόνο μετά το συνέδριο στο Εκθεσιακό Κέντρο στα Κύλα για την παραγωγική ανασυγκρότηση, το οποίο έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.